Τον συνάδελφο δημοσιογράφο Φιλίμωνα Καραμίτσο, αρχισυντάκτη της εφημερίδας Ελευθερία. Φιλίμωνα, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Βλάση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις κινητοποιήσεις. Έχουμε πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα σε αυτή τη φάση. Έχουμε μια πλούσια στην κυριολεξία επικαιρότητα. Κυριολεκτικά επικαιρότητα, γιατί πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε πλούσια επικαιρότητα και δεν έχουμε τίποτα και διωγγώνουμε θέματα. Έχουμε μια πάμπλουτη επικαιρότητα, κινητοποιήσεις, νομοσχέδια, διάφορα πολιτικές εξελίξεις. Ξεκινάμε με τις κινητοποιήσεις. Φοιτητικές κινητοποιήσεις είδαμε. Αγροτικές κινητοποιήσεις, οι αγρότες κατεβαίνουν την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους. Θέλω να ακούσω τις δικές σου σκέψεις για τις κινητοποιήσεις, τις φοιτητικές και τις αγροτικές. Ξεχωριστά ή και μαζί, όπως θέλεις. Φιλίμωνα. Ναι, δεν είναι γεγονότα που τα φτιάχνει ο πολιτικός κόσμος ή γύρω από την πλατεία εδώ στα Γιάννενα. Όπως σωστά λες, μερικές φορές τα διωγγώνουμε ελλείψη και άλλων θεμάτων ή επειδή απασχολούν μικρές κοινότητες εξουσίας. Εδώ έχουμε μαζικό χώρο, στον ανοιχτό χώρο, το δημόσιο διάλογο. Στη δημόσια συζήτηση είναι το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι. Γιατί είναι μια τομή στα αυτά που γνωρίζουμε. Έχουν μπει πολλά πράγματα γύρω από αυτό, όπως το Σύνταγμα, η προστασία του Συντάγματος και η αντισταγματικότητα του νομοσχεδίου. Τα πτυχία που θα μπαίνουν στο εμπόριο, θα έχουν να κάνουν δηλαδή με τα χρήματα που διαθέτει ο φοιτητής. Τα δημόσια πανεπιστήμια που πρέπει να τα υπερασπίσουμε, γιατί αυτά δημιούργησαν την επιστήμη και την εκπαίδευση και την παιδεία και την έρευνα που γνωρίζουμε, πολλά πράγματα. Επειδή είναι ακριβώς πολλά τα πράγματα, υπάρχει και κοινωνική ένταση. Οι φοιτητές, αυτό που βλέπουμε είναι ότι κινητοποιούνται κάθε Πέμπτη για συνεχόμενες 5 Πέμπτες. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι μία σύνθεση νέων παιδιών που δεν έχουν οι ίδιοι διασυνδεθεί με τα παλιότερα κινήματα. Δεν ήταν εκεί το 2006-2005 που είχαμε το άρθρο 16, για να θυμάσαι. Mm-hmm, θα το θυμάται ο κόσμος. Ναι. Τότε είχαμε το άρθρο 16, το συνταγματικό ζήτημα της αλλαγής για να γίνουν τα δυτικά πανεπιστήμια. Τώρα είναι με άλλο τρόπο περνάνε τα μη κρατικά ΑΕΗ, με την αναγνώριση ακαδημαϊκών δικαιωμάτων στα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Mm-hmm. Αλλά όμως ευαισθητοποιούνται οι φοιτητές και βρίσκουν τρόπους να κινητοποιούνται. Το βλέπεις στις πορείες και εδώ στα Γιάννενα έχουν έναν άλλο τρόπο δικό τους, αυτοοργανώνονται πολύ. Εντάξει, υπάρχουν και οργανωμένα κομμάτια που έχουν να κάνουν τις πολιτικές νεολαίες, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό, να μην το παραβλέψουμε, και υπάρχει και συμμετοχή, είναι μεγάλη συμμετοχή, δηλαδή βλέπεις κάθε Πέμπτη 1000 ανθρώπους περίπου στο κέντρο της πόλης. Θα μου πεις πόσο καιρό μπορεί να το κάνουν αυτό. Για πολύ καιρό ακόμα έχω την αίσθηση. Τουλάχιστον μέχρι να πάει το σχέδιο στη Βουλή. Μαζί σου, ναι. Αυτό που αγγίζουν τώρα αυτές, για να το συνδέσουμε και με το αγροτικό, αυτές οι κινητοποιήσεις, είναι αυτό το ζήτημα που νιώθει το νοικοκυριό, που λέμε, οι πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, πώς βγαίνει η ζωή. Δηλαδή, πρέπει να έχω χρήματα για να πληρώσω το πανεπιστήμιο. Πρέπει να έχω χρήματα για να πληρώσω το χειρουργείο που αν μου τύχει χτύπα ξύλο. Πρέπει να έχω χρήματα για να πάει το παιδί μου στο σχολείο. Δεν βγαίνω γιατί το κόστος παραγωγής, λέει ο αγρότης, είναι τεράστιο. Δεν βγαίνω γιατί το κόστος στο ράφι, λέει το νοικοκυριό, δεν με αφήνει να πάρω ανάσα, όλος ο μισθός που έτσι κι αλλιώς είναι μικρή μισθή στην Ελλάδα, πέφτουν πάνω στα τρόφιμα. Οι ίδιοι ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό έδειξαν ότι είχαμε νέα αύξηση στα είδη διατροφής. Αυτό το πράγμα τώρα δημιουργεί ένα πλαίσιο, δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει κάσα από αυτό. Ένα ασφικτικότατο πλαίσιο. Ναι, είναι μια κατάσταση. Ασφικτική καθημερινότητα. Είτε γίνονται κινήσεις από την κυβέρνηση θετικές, είτε αρνητικές, είτε ό,τι γίνεται. Ο πυρήνας αυτού του πράγματος δεν βγαίνει ζωή, ότι είναι ακριβή, ότι δεν προστατεύεσαι, ότι έχει φόβο για το μέλλον. Υπάρχει, διασχίζει όλα τα οριζόντια πια την κοινωνία, και μέσα σε αυτό το πνεύμα συζητιούνται και οι πρωτοβουλίες. Δεν είναι αν είμαστε εξυγχρονιστές ή δεν είμαστε εξυγχρονιστές, ευρωπαϊστές, μεταρρυθμιστές, όλα αυτά που συζητάμε 15 χρόνια τώρα με το μνημόνιο, έτσι, ναι, ή με την κρίση μεγάλη. Ναι. Εδώ έχουμε μια κατάσταση. Νομίζω ότι αυτή πυροδοτεί τις αντιδράσεις του κόσμου. Και όχι το ναι ή όχι στα κρατικά ή αυτό είναι το ένα επίπεδο. Υπάρχουν και άλλα επίπεδα, αυτό λέω. Απόλυτα σωστό αυτό που λες, συμφωνώ μαζί σου. Πάμε στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, τελειώνει η συζήτηση φαντάζομαι, και σε λίγο θα εξελιχθεί η ψηφοφορία. Έξω από το Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή, έχουμε δύο κόσμους. Έτσι. Έχουμε ΛΟΑΤΚΙ με χαμόγελα και ψαλμωδίες. Απ' την άλλη, χριστιανών που καταργούνται όσους θα ψηφίσουν υπέρ του γάμου των ομόφυλων. Θέλω πολιτικά να το δούμε όμως, γιατί και η διαφοροποίηση του Αντώνη Σαμαρά και η διαφοροποίηση
40 πιθανότατα βουλευτών, είτε με αποχή είτε με ψήφο κατά, είναι κάτι το οποίο θέλω να εστιάσουμε, είναι κάτι το οποίο θέλω να συζητήσουμε. Θα δημιουργηθεί πολιτικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία μέσα από τα ομόφυλα ζευγάρια και από τη διαφοροποίηση Σαμαρά και από τη διαφοροποίηση 40, δεν ξέρω εγώ πόσων βουλευτών τελικά. Θα έχει πολιτικό πρόβλημα η κυβέρνηση? Να μου επιτρέψεις να το δούμε λίγο δημοσιογραφικά και θα επανέλθουμε στο ερώτημά σου που είναι σημαντικό βέβαια. Δημοσιογραφικά αυτή τη στιγμή το διαβάζει όλος ο πλανήτης. Δηλαδή έχουμε το διεθνή τύπο που αναγνωρίζει εδώ μια πρωτοπορία της Ελλάδας. Mm-hmm. Μια κίνηση εντυπωσιακή, παίρνει πάρα πολλά εύσημα ο Πρωθυπουργός. Έτσι είναι. Γιατί τι έχουμε εδώ? Είναι μια ιστορική στιγμή. Γιατί είναι ιστορική στιγμή? Αυτό είναι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Γιατί ένα ζήτημα που έχουν να κάνει με αόρατους πολίτες, με ανθρώπους που δεν τους βλέπει το κράτος, η κοινωνία, για διάφορους λόγους. Αποκτούν ορατότητα, έτσι είναι. Ας μην το συζητήσουμε αυτό τώρα, αλλά αποκτούν ίσα δικαιώματα με τους διπλανούς τους. Και μπορούν να βγουν αύριο περήφανοι στον δρόμο και να κάνουν την επιλογή που θέλουν να κάνουν. Να παντρευτούν, ξέρω εγώ, να έχουν ένα παιδί. Αυτό είναι μια κορυφαία στιγμή. Την έχουν ζήσει 30-40 χώρες, αυτές που όμως οι χώρες που διαμορφώνουν σήμερα την πρωτοπορία στον πλανήτη. Αυτές είναι οι προηγμένες χώρες, αυτές είναι οι προηγμένες δημοκρατίες. Ναι, ναι. Το ζει πλέον και, η Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με δικαιώματα, γιατί γίνεται μια κουβέντα. Δεν έχει πολιτικά δικαιώματα, δεν έχει κάνει να κάνει με αυτό. Είναι θέμα δημοκρατίας, ισότητας. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες που να ζουν σε ένα σκοτάδι που τους τοποθετούν οι όλοι οι υπόλοιποι και το κράτος. Δεν υπάρχει τέτοιο κράτος πουθενά. Έτσι πήγαν τα πράγματα. Έτσι οι κοινωνίες και στην κοινωνία ήταν πολύ πιο όριμο. Γιατί είναι χιλιάδες ζευγάρια ομόφυλα που ζουν δίπλα μας. Το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουμε. Δηλαδή στοιχειοδός να ζούμε μέσα στην κοινωνία, έτσι. Ξέρουμε ότι δίπλα μας υπάρχουν ζευγάρια που ζουν με ένα φόβο, με ένα στίγμα, με μια απογοήτευση. Έστω μπορεί να μην το νιώθουν καν αυτό, αλλά ζουν δίπλα. Και δεν έχουν ένα δικαίωμα που το έχουν και διπλανοί τους. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα αλλάζει λοιπόν σήμερα. Ωραία. Και για να το δούμε τώρα, για να πάμε και στο πολιτικό σιγά σιγά. Τι βλέπουμε, τι θα γίνει στη Βουλή σε λίγη ώρα? Ναι, ναι. Μία μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών από 5 κόμματα, γιατί βλέπουμε μόνο τις αντιδράσεις, αλλά δεν βλέπουμε πώς προκύπτει αυτό το νομοσχέδιο να ψηφιστεί. 5 κόμματα με μεγάλη πλειοψηφία, συνένεση. Πώς προέκυψε αυτή η πλειοψηφία? Γιατί 5 διαφορετικά κόμματα? Από τα μικρά κόμματα, την Πλεύση Ελευθερίας και τη Νέα Αριστερά, μέχρι το μεγάλο κόμμα που πήρε την πρωτοβουλία, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. 5 κόμματα που δεν έχουν βρει κοινό τόπο εδώ και πολύ καιρό, για οτιδήποτε άλλο. Γιατί συμφωνούν? Γιατί τόσοι πολλοί βουλευτές συμφωνούν? Μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό που λένε ότι είναι συνωμοσίες, ξέρω εγώ, κάποιων σκοτεινών κέντρων? Σε καμία περίπτωση. Το ξέρουμε. Μάλιστα, έτσι. Είναι βέβαιο. Πολιτικά άρα θα πληγεί η Νέα Δημοκρατία, Φιλίμωνα. Θα πληγεί πολιτικά η Νέα Δημοκρατία? Ναι. Από αυτή την κίνηση τώρα Μητσοτάκη πάμε, και από τη διαφοροποίηση Σαμαρά και άλλων βουλευτών. Ναι. Τώρα πάμε στο τι μπορεί να έχει συνέπειες. Συνέπειες μπορεί να έχει. Γιατί όντως είναι μια ιστορική στιγμή. Εγώ θα έλεγα να σου το πω αναλογικά, είναι οι πρέσπες του Μητσοτάκη αυτές. Μάλιστα. Όπως οι πρέσπες το κρατώ αυτό. Σπάσανε στερεότυπο δεκαετιών και το έφερε αυτό μια κυβέρνηση χωρίς να αλλάξει τίποτα για τη χώρα μας. Κέρδος ήταν για τη χώρα μας. Καμιά καταστροφή δεν συνέβη την επόμενη μέρα. Τώρα έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να οθεί το πολιτικό σύστημα πιο μπροστά και να ανταποκρίνεται σε μια κοινωνική ανάγκη. Έχει αναλογίες, ναι. Αυτό τώρα όμως ακριβώς επειδή έχει μια σημασία, ναι, επειδή έχει ένα αντίκτυπο, έχει και διαστάσεις πολιτικές και βλέπουμε αντιθέσεις. Δέχομαι ποιο επίπεδο δέχομαι. Δέχομαι το επίπεδο της διαφωνίας προσωπικά, αν θες, και δημοσιογραφικά, ναι, πολιτικά, ναι, που λέει ότι εγώ για λόγους συνείδησης δεν το ψηφίζω αυτό. Αυτό είναι σωστό. Γιατί οι βουλευτές, όλοι όμως οι βουλευτές, να πούμε και τον αστερίσκο εδώ, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατηγορούν την αντιπολίτευση πολλά χρόνια τώρα, ότι δεν περνάει ζητήματα για τα πανεπιστήμια, δεν περνάει ζητήματα για τα μνημόνια, ναι, δεν περνάει το ένα και το άλλο γιατί είναι αντιμεταρρυθμιστές, οπισθοδρομικοί, δεν ξέρουν τι τους γίνεται στον κόσμο. Αυτά δεν λέει τόσο καιρό η κυβέρνηση. Τώρα όμως έρχεται. Εκείνοι που διαφωνούν τόσα χρόνια για τόσα μεγάλα θέματα δεν έχουν συνείδηση. Όλοι οι βουλευτές λοιπόν έχουν συνείδηση. Έτσι. Εκτός από εκείνους που χρησιμοποιούν μισαλόδοξο και ρατσιστικό λόγο και χαρακτηρισμούς. Τους αφήνουμε απ' έξω. Όλοι λοιπόν μπορούν να διαφωνήσουν με αυτό το νομοσχέδιο. Προφανώς. Και καλά κάνουν και διαφωνούν. Και νομίζω ότι δεν είναι σημαντικό αυτό. Και αν απέχουν για να καταψηφίσουν. Δεν είναι εκεί το σημαντικό σήμερα. Δεν παθαίνει κάτι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα απέχουν κάποιοι βουλευτές. Τίποτα δεν παθαίνουν. Έτσι ήρθαν τα πράγματα. Τι μπορεί να γίνει όμως? Μπορεί να σχηματιστεί
μια άλλη πολιτική αντίληψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Το ναι, το μπορεί να γίνει. Μπορεί δηλαδή να γίνει ένα άλλο κόμμα, θα πούμε εδώ. Εδώ είμαστε τώρα. Θα κάνει κανείς κάποιο άλλο κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Ο Σαμαράς, εγώ δεν τον βλέπω. Εγώ δεν μπορούσα στον άξονα κατά ανάγκη δεξιά-αριστερά εδώ. Ναι. Γιατί βλέπουμε ότι αγγίζουν αυτά τα ζητήματα και την αριστερή πλευρά. Αλήθεια δεν είναι. Αλήθεια είναι, αλλά περισσότερο είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Okay. Είναι θέμα ομοφοβίας. Δεν υπάρχει επιθετικός λόγος κατά ανάγκη σε αυτό. Ναι. Υπάρχει μία άρνηση. Υπάρχει αυτό και στη Νέα Αριστερά, να πω. Υπάρχει και στη Νέα Αριστερά, να πω, διάθεση για καταψήφιση από τους δύο μουσουλμάνους. Έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Θα το δούμε βράδυ αυτό. Θα το δούμε, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Σαν πληροφόρηση. Αλλά, αυτό μπορεί να... Αυτό στην περίπτωση του μεγάλου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, γιατί είναι εκεί μεγάλος ο αριθμός που μάλλον θα δούμε να απέχουν, έτσι. Ναι, ναι, γι' αυτό. Μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα νέας πολιτικής ταυτότητας. Αυτό ναι. Και να ταιριάξει με άλλα αιτήματα για τα ζητήματα σχέσης της εθνικής πολιτικής σε σχέση με την ευρωπαϊκή, σε σχέση με τα ζητήματα ανάπτυξης που μπορεί να τίθενται στην παγκόσμια οικονομία. Το κατανοώ όπως το λες. Εκτιμάς, φίλοι μου, ότι αυτά μπορεί να υπάρξουν και να εκδηλωθούν μέχρι τις ευρωεκλογές? Φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα που γίνεται, ότι κερδίζει τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία από αυτό εν τέλει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι δεν είναι έτοιμο το πολιτικό σύστημα να βρει άλλες ηγεμονικές, λέω, όχι μειοψηφικές. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να ανέβει λίγο ο Βελόπουλος, okay, αλλά ναι, λέμε κάτι άλλο τώρα, σχηματισμό. Πιστεύω ότι θα κρατηθεί η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι θα κρατηθεί και θα της δώσει τη δύναμη να συνεχίσει, γιατί έχει μπροστά της και 4 χρόνια. Άλλα είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που μπορεί να προκαλέσουν τριγμούς, που είναι η ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες που λέγαμε πριν. Έτσι είναι. Και η επαφή με την κοινωνία. Και όχι αυτό. Το ότι δημιουργούνται ζητήματα όμως πολιτικής ταυτότητας, είναι φανερό ότι δημιουργούνται, γιατί το και ο Αντώνης Σαμαράς το έθεσε, για το ποια είναι σήμερα η ελληνική δεξιά, σαφώς. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτά δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να δημιουργηθούν. Μετά τις ευρωεκλογές. Γιατί μέχρι τις ευρωεκλογές και ο Αντώνης Σαμαράς μέσα θα μείνει, και ο Βορύδης και όλοι, και κρατούν εντός της Νέας Δημοκρατίας και το χριστεπώνυμο πλήθος που διαφωνεί με το γάμο των ομόφυλων. Κρατούνται όλοι αυτοί εντός της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ευρωεκλογές. Ποιος μπορεί να ηγηθεί ενός σχηματισμού δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Αυτή τη στιγμή είναι 3 κόμματα. Ο Βελόπουλος κερδίζει επειδή δεν υπάρχει κάποια άλλη ισχυρή προσωπικότητα που να ηγεμονεύει σε κάποιο κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς, εγώ το έχω ξαναπεί, αν δεν είχε κάνει εκείνο το εγχείρημα το 1993, αν και είναι μεγάλο σε ηλικία πλέον, έχω την αίσθηση ότι θα το προσπαθούσε ίσως. Ο Βορύδης. Υπάρχουν εξελίξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, για να το κάνω συγκεκριμένο, μετά τις ευρωεκλογές? Γιατί πολλές φορές έχουμε συζητήσει και μαζί για τις εξελίξεις που έρχονται στην κέντρο αριστερά. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις? Καλά, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες κινήσεις. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι κυβερνητικό κόμμα και έχει κυβερνητική αντίληψη. Ναι. Έχει συνοχή. Δεν έχει μέσα της το ερώτημα της διάσπασης πάνω τουλάχιστον σε τέτοια ζητήματα. Πιστεύω ότι αν θα τεθεί το ερώτημα πώς συνεχίζει αυτό το κόμμα, θα τεθεί εάν πιεστεί καταρχάς από την αντιπολίτευση, ένα. Δηλαδή να βρεθεί στην αντιπολίτευση κάποιος να την πιέσει κεντρικά και να απειληθεί η ηγεμονία της η εκλογική, και εάν δεν βρίσκει επαφή με την κοινωνία μετά. Αν η κοινωνία. Κάτι είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, έτσι. Αλλά δεν θα παιχτεί σε αυτό το ζήτημα. Χάνουμε την επαφή με την κοινωνία για την πραγματικότητα. Έτσι, με την αλαζονία που μπορεί να έχουμε, λέει, επειδή δεν έχουμε αντιπολίτευση. Ναι. Την κοινωνία αυτά τα κόμματα βλάστη χάνουν στο ζήτημα της οικονομίας. Αν δεν αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης, ότι έχει προοπτικές, ότι έχει να πάει το παιδί του καλύτερα μπροστά. Όπως είπες πριν, όπως περιέγραψες. Να έχει τη δυνατότητα να έχει λίγο ελεύθερο χρόνο, ένα μισθό. Να πάρει μια ανάσα. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό και ζει με το άγχος του βιοπορισμού 10-20 μέρες μέσα στο μήνα να τελειώνει μισθός για πολύ καιρό ακόμα, τότε μπορεί να απειληθεί η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Με έκρηξη. Και έκρηξη. Εκεί μετά να βγουν κι άλλα, βέβαια, έτσι. Το περιγράφεις ακριβέστατα. Αυτό είναι η ασφυξία που νιώθουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας μέσα από την οικονομία. Από την οικονομία της καθημερινότητας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπές και εκρήξεις. Ευχαριστώ θερμά, φίλοι μου, να θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και περνάμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός,
γιατί συμμετείχε ως εισπράκτορα σε οργανωμένο κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με τηλεφωνικές απάτες. Το έχουμε πει πολλές φορές. Προσέξτε